Είναι η στιγμή που ο Εγκέλαδος χτυπά την βορειοανατολική Ιαπωνία. Το επίκεντρο του σεισμού που σημειώθηκε στις 11:36 το βράδυ τοπική ώρα εντοπίστηκε κοντά στις αχτές του νομού Φουκουσίμα, σε βάθος 60 χιλιόμετρων και 57 χιλιόμετρα μακριά από την αχτή, πλήττοντας τις επαρχίες Φουκουσίμα και Μιγιάνκι σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν οποιασδήποτε αναφορές για θύματα ή ζημιές, ωστόσο εκτιμάται ότι πέραν των 2 εκατομμυρίων νοικοκυριών έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, συμπεριλαμβανομένων και 700.000 στο Τοκίο. Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ δεν αποκλείονται και οι μετασεισμοί. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια περιοχή επλήγει το 2011 από σεισμό μεγέθους 9 βαθμών, από τον οποίο ακολούθησε τσουνάμι που προκάλεσε την πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα.